Πάμε να βρούμε τους ρητινοκαλλιεργητές και τους δασεργάτες της Εύβοιας. Μιλάμε με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργατζή. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Πώς είστε, κύριε πρόεδρε, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα στα Καμένα? Καταρχήν, πώς είσαστε οι ρητινοκαλλιεργητές και τι είναι η ρητίνη? Για βοηθήστε μας λιγάκι, για να καταλάβουμε. Είμαστε 800 οικογένειες που δουλεύαμε μέσα στο δάσος στη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Δουλεύαμε μέσα στο δάσος και βγάζαμε τη ρητίνη. Αυτό βγαίνει από τα πεύκα? Ορίστε. Η ρητίνη βγαίνει από τα πεύκα, λέω. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς δουλεύατε με βάση το δάσος των πεύκων που κάηκε, σωστά? Ναι, βεβαίως. Μέσα στο δάσος αυτή ήταν η δουλειά μας. Το χειμώνα καθαρίζαμε με τα μηχανά και τα λισοπρίωνα. Καθαρίζαμε τον υπόροφο κάτω για να υπάρχουν πρόσβαση μέσα στο δάσος παντού, να είναι καθαρά. Ναι. Και το καλοκαίρι ρητινεύαμε το δάσος, παίρναμε το ρητίν και το πουλάγαμε. Πολύ ωραία. Κάπου διάβαζα, είδα και ένα δημοσίευμα ότι το όφελος, δηλαδή το ποσό που μπορεί να προκύψει, που προέκυψε στην περιοχή σας από τη ρητίνη, είναι 5,5 εκατομμύρια. Καλά βρίσκω το νούμερο, ισχύει αυτό? Μόνο στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια, έτσι. Μόνο στη Βόρεια Εύβοια. 5,5 εκατομμύρια, ε. Ναι, αυτά τα χρήματα τώρα χάθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, από τον τόπο, μόνο από εμάς. Φανταστείτε πόσα θα χαθούν από τους κτηνοτρόφους, από άλλες δουλειές. Από τους γεωργούς, από τους αγρότες, από τις ελιές, από τα μπέλια που καήκαν όλα. Ναι. Δηλαδή η οικονομία στη Βόρεια Εύβοια αυτή τη στιγμή την άφηκε στον αέρα ολοκληρωτικά. Και όχι για ένα χρόνο και δύο, γιατί η ρητίνευση θα γίνει τώρα μετά από 30 χρόνια. Εσείς ως... Άκουσες τώρα τι είπε. Ναι. Η ρητίνευση ξανά μετά από 30 χρόνια. Μια γενιά ολόκληρη. Ναι, μετά από 30 χρόνια φυσικά με την παρέμβαση τη δικιά μας. Έτσι, αν μας επιτρέψουν το κράτος, ναι, σκύψει πάνω από το πρόβλημά μας και μας αφήσει μέσα να δουλέψουμε το δάσος, να το αραιώσουμε σωστά για να μπορέσει να αναπτυχθεί γρήγορα. Εάν τα αφήσουν μόνο, η ρητίνευση θα γίνει μετά από 60-70 χρόνια. Ναι. Υποψιάζομαι ότι αυτή η δουλειά δικιά σας θα γίνει υπό την επίβλεψη του δασαρχείου της περιοχής, έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε ζητήσει και εμείς. Ναι. Τα δύο δασαρχεία της Εστίας και της Λίμνης στην περιοχή, ναι, να αναλάβουν. Να έχουν αυτόν τον κόσμο πάνω στα βουνά, να μπορεί να δουλέψει, να προσφέρει έργο. Ναι. Εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη από την κυβέρνηση να μας δώσει εκεί πέρα ένα-δύο χρόνια λεφτά και μετά από εκεί πέρα κάτι ότι καταλαβαίνετε. Εμείς ζητάμε τα χρήματα που είναι να μας δώσουν έτσι, καλύτερα να μας βάλουν σαν εργάτες δάσος μέσα. Να δουλέψετε μέσα στο δάσος. Να δουλέψουμε μέσα, να παρουσιάσουμε έργο. Πρόεδρε. Και να φανεί στην πορεία το έργο μας. Τι σας λένε σε αυτή την πρόταση? Κοιτάξτε, να δείτε, αυτά που ακούμε τώρα, ακόμα ουσιαστική απάντηση δεν έχουν πάρει. Αλλά από ό,τι μας είπαν από εδώ και από εκεί, θέλουν να μας βάλουν σε ένα κοινοφιλές πρόγραμμα των 534 ευρώ μεικτά. Αυτά είναι για να πάρουμε στραγάλια. Δεν είναι για να ζήσουμε οικογένεια. Μου λέγατε χθες ότι το ποσό αυτό, αν υπάρχει, το μισό θα πηγαίνει τουλάχιστον στα καύσιμα. Για να πηγαίνετε και να κάνετε. Και παραπάνω. Ναι. Και παραπάνω. Οι αποστάσεις που κάνουμε εμείς είναι από 50 χιλιόμετρα και πάνω, ναι, για να πάμε στα βουνά να κάνουμε έργο. Κύριε Γεωργατζή, τι ηλικίες είναι οι ρητινοκαλλιεργητές? Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και μεγάλοι άνθρωποι, είναι πιο μικροί, είναι νέες γενιές, τι ηλικίες? Βεβαίως, έχει και 60 χρονών άνθρωποι, mm-hmm, που είναι έτοιμοι για σύνταξη, έχει και πιο μικροί, φτάνουν μέχρι τα 20 χρονών. Η δουλειά... Οι οποίοι ήρθαν για να μείνουν στην περιοχή, επενδύσαν σε αυτά τα δάση λόγω και της οικονομικής κρίσης, ναι, για να βγάζουν ένα μεροκάμα. Σωστό, και είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη δουλειά. Να ρωτήσω κάτι. Πολύ αυτό δύσκολη. Που είπατε ότι να σας πάρουν με 500 τόσο ευρώ μεικτά σαν κοινοφελές έργο, δηλαδή, για να το καταλάβω λίγο, θα έρθουν και εξτρά συνεργεία που μπορεί να παίρνουν τα διπλά λεφτά από εσάς? Όχι, όχι. Εμείς θα δουλεύουμε συνεταιρισμοί και οι δραστηριότητες. Αποκλειστικά λοιπόν εσείς οι άνθρωποι των δασών της Εύβοιας, έτσι? Ναι, ναι. Να δουλέψουν αυτοί που καήκαν πυρόπληκτοι, να δουλέψουν μέσα στα δάση για να μπορέσουν να παρουσιάσουν αυτό που πρέπει να παρουσιάζουμε. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι τα χρήματα που δίνουν, 480 καθαρά, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν να έχεις οικογένεια. Προφανώς. Η δουλειά. Ήρθε να μας λένε τώρα σηκωθείτε και φύγετε. Πρόεδρε. Δεν είναι... Ωραία. Ερώτημα τώρα. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, που δεν έχει καμιά σχέση με τις ρητίνες κλπ. Η δουλειά σας ήταν αποκλειστική ή κάνατε και άλλα πράγματα μαζί? Κοιτάξτε, το 95% των εισοδήματά μας ήταν αυτή. Μάλιστα.
από εκεί και πέρα το 5% είχαμε ένα μπελάκι, περίσσευε λίγο κάτι, το δίναμε. Mm-hmm. Είχαμε 5 λίτρες, αν μια φορά στώσεις κάνουν λίγο λάδι και μας περίσσευε λίγο, το δίναμε. Δηλαδή δεν ήταν εισόδημα. Άρα, κατάλαβα. Άρα δηλαδή η βασική σας δουλειά είναι η ρητίνη. Τελεία. Μα μιλάμε για τη ρητίνη. Η ζήτηση είναι, λέει, τεράστια. Λένε οι άνθρωποι ότι όποια στιγμή του χρόνου, λέει, πούμε ότι διαθέτουμε ρητίνη, γίνεται ανάρπαστη. Για να καταλάβει και ο κόσμος, η ρητίνη χρησιμοποιείται στο νεύτη, στα πλαστικά, στις τεχνητές οδοντοστοιχίες, στα ακριβά ακριλικά χρώματα για τα πολυτελή οχήματα της Διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας, υψηλές τεχνολογίες χρήσης, μέχρι και πυρηνικές κεφαλές. Η ρητίνη έχει πάρα πολλά κομμάτια που, στην παραγωγή της μέσα. Μπορεί να αξιοποιηθεί. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρόεδρε, υπάρχει περίπτωση, επειδή μου μιλάτε για 800 οικογένειες, δεν είναι λίγες, είναι πολλές οικογένειες, να μετακινηθείτε σε άλλες περιοχές λόγω των συνθήκων όπως έχουν δρομολογηθεί τώρα? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι εύκολο αυτό τώρα. Εντάξει, στη θεωρία μιλάμε, έτσι. Στη θεωρία θα σας πω. Υπάρχουν περιοχές, παράδειγμα, που έχουν, αλλά δεν έχουν χαλέπιο πέφτη, όπως είχαμε εμείς. Έχουν μαύρη πέφτη. Mm-hmm. Η μαύρη πέφτη δεν βγάζει την ποσότητα που βγάζει χαλέπιος πέφτη. Μάλιστα. Θα σας εξηγήσω το εξής, ότι εμείς εδώ παίρναμε 27 λεπτά το κιλό, η ρητίνη. Ναι. 27 λεπτά το κιλό. Δηλαδή ένας παραγωγός μέσω όρο που έβγαζε 10 τόνους έπαιρνε τον χρόνο 2.700 από την πώληση. Έτσι. Στο σύνολο, ένας παραγωγός μαζί με την επιδότηση που έπαιρνε από το κράτος και αυτά έπιανε 7 με 8.000. Αυτά ήταν τα χρήματά του. Έτσι. Ναι, δεν φαίνονται πάντως πολλά και λεφτά, όπως μου τα λέτε. Δεν είναι πολλά λεφτά. Γιατί είπε κάποιος τα πράγματα, θα ήμασταν πλούσιοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το κόστος, επειδή είναι πολύ μεγάλο, επειδή έλεγε η Πόπη νωρίτερα ότι είναι ανάρπαστη η ρητίνη κλπ. Το κόστος στον άνθρωπο που τραβάει όλο αυτό το ζόρι για να παραχθεί η ρητίνη είναι μηδαμινό. Είναι τίποτα. Ακριβώς. Έτσι, τα παίρνουν οι υπόλοιποι, δεν τα παίρνετε εσείς. Εάν φύγω λοιπόν τώρα εγώ και πάω σε μια άλλη περιοχή και πρέπει να έχω ενίκεια εκεί και σπίτι εδώ, και όποιος έχει παιδιά και σπουδάζουν και τρίτο σπίτι, δεν φτάνει να ρητινεύσεις όλο το δάσος μέρα νύχτα να σε γει και να δουλεύει. Ναι, σωστό. Δεν φτάνει οικονομικά. Άρα η προοπτική. Ήμασταν στα σπίτια μας και κοιτάζαμε να βγάλουμε τη χρονιά μας οριακά, με οικονομίες, με τέτοιο για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Mm. Δηλαδή είναι σαν να δούλευες σε ένα εργοστάσιο μέσα, να δούλευε ένας άνθρωπος και να έπαιρνε ένα μισθό. Καταλαβαίνετε μισθό των 600 και των 700 ευρώ. Έτσι. Έπαιρνε 700 ευρώ. 800, κάπου εκεί μας έδινε, γύρω στα 800 ευρώ το μήνα. Άρα για να το κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε, σας το υπόσχομαι. Τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς από τα αρμόδια, συναρμόδια υπουργεία? Νομίζω ότι το Γεωργίας είναι το ένα συναρμόδιο υπουργείο και όλοι εμπλεκόμε. Τι είναι? Είναι το περιβάλλοντος. Το περιβάλλοντος είναι, μάλιστα. Α, λοιπόν, το περιβάλλοντος λοιπόν. Τι είναι αυτό που ζητάτε? Τους λέτε ότι. Ζητάμε το εξής, ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν συμβάσεις με το Υπουργείο, μέσω των δασαρχείων της περιοχής. Να δουλέψουν μέσα, αξιοπρεπέστατα, να παρουσιάσουν ένα έργο, ένα έργο που θα αφήσει ιστορία στις επόμενες γενιές και με αυτό το αποτέλεσμα να μπορέσουμε κι εμείς να αποζημιωθούμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας για το υπόλοιπο διάστημα της ζωής μας. Μάλιστα. Βλέπω, μου στέλνουν τώρα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, μια πληροφορία ότι ανακοινώθηκε χθες, λέει, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενίσχυση, λέει, 700.000 ευρώ σε δασικούς συνεταιρισμούς της Βόρειας Εύβοιας, η οποία επλήγει κλπ. Κλπ. Είναι, λέει, από το Πράσινο Ταμείο για τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Μιλάμε, λέει, για έκτακτη οικονομική στήριξη σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας και στους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα, λέει, την κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες δασικές εκτάσεις. Άλλο αυτό. Ναι, αυτά, λέει, λοιπόν, η είδηση που μου στέλνουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει και αυτό το θέμα. Αν έχετε λίγο χρόνο. Παρακαλώ, ναι, ναι, πείτε μας. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για να καθαρίσουμε τους δημοτικούς και τους περιφερειακούς δρόμους, από εδώ από εκεί τα πέφτει καμένα, ναι, και είναι επικίνδυνα. Γιατί θα πέσουν αυτά, επειδή έχουν καεί, με ένα αέρα που να πέσουν, που δώσουν κανέναν άνθρωπο. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να κοπούν. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, είχε έρθει εδώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ο κ. Κρέκας. Ναι, ο υπουργός. Και μας λέει. Ναι. Ορίστε. Ο υπουργός, ναι, ναι. Ναι. Είχε έρθει στη Λίμνη, κάναμε συνάντηση και λέει: Κοιτάξτε, λέτε, παιδιά, λέει, υπάρχει μια χορηγία από την Τέρνα να πάει να σας αναλάβει να κόψετε τους δρόμους. Όχι. Okay. Η Τέρνα. Τι δουλειά έχει η Τέρνα, λέει. Α, ως ιδιωτική εταιρεία, λέτε. Α, ναι, και εσείς κάνατε τη δουλειά και ξαφνικά προκύψαν τα χρήματα τώρα.
Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, κατάλαβα. Και αφού εμείς είπαμε ότι δεν τα βρίσκουμε τις ιδιωτικές εταιρείες, δεν θέλουμε καμία ιδιωτική εταιρεία, είτε η Τέρνα, είτε με τη Λινέως από τον άλλο Δήμο, είτε άλλες που πέσανε μέσα. Ζητάμε τα χρήματα να τα πληρώσουν η Δήμη και η Περιφέρεια αναλόγως. Μάλιστα. Και βρήκαν τα χρήματα στο Πράσινο Ταμείο. Και από το Υπουργείο. Μάλιστα. Για να καλύψουν αυτά τα έξοδα για το τέτοιο. Okay. Ότι... Ναι, να σας πω για να το μαζέψουμε. Αυτά τα αντιπλημμυρικά θα τα κάνετε εσείς. Εσείς θα τα κάνετε, αφού τα ξέρετε τα κόλπα. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Okay. Έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει, Πρόεδρε. Εμείς τα κάναμε. Ναι. Έχουν ξεκινήσει. Είχαν εργολάβη μέσα. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, μέχρι να αρχίσουν τα αντιπλημμυρικά και να αρχίσουν και οι εργασίες μέσα στο δάσος, οι εργασίες καθαρισμού, εσείς έχετε κάποια, αυτές οι 800 οικογένειες έχουν κάποια ενίσχυση για να περάσουν το πρώτο μήνα, τα πρώτα ζόρια? Όχι, καθόλου, τίποτα. Μάλιστα. Τίποτα απολύτως. Και έχουμε πει, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, η επιδότηση που να πάρουμε φέτος, το Δεκέμβριο μήνα, είναι η περσινή μας δουλειά. Είναι δουλειά του 20. Ναι. Να την πάρετε τώρα. Να την επιστρέψει. Ναι. Σωστό είναι. Να μας τη δώσει τώρα. Γιατί να μας δώσει το Δεκέμβριο, αφού το έχουμε δουλέψει από πέρυσι το 20 και περιμένουμε. Να μπορέσει ο κόσμος λίγο να ορθοποδήσει. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Καλή δύναμη σε όλους σας.